Την κυρία την Περιφερειάρχη, τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας, τον Αντιδήμαρχο, την Αντιδήμαρχο Μετεώρων, τους συναδέλφους Διευθυντές των Μουσικών Σχολείων, την Σύμβουλο και κυρίως τους συγγενείς οι οποίοι παρευρίσκονται εδώ. Η συγκεκριμένη εκδήλωση αποτελεί ένα κορυφαίο πολιτισμικό γεγονός για τον τόπο μας, καθώς αναδεικνύει δύο αξιόλογες προσωπικότητες που έχουν την καταγωγή τους από τη Δυτική Θεσσαλία. Και συγκεκριμένα τον Μπάμπη Μπακάλι από τα κανάλια Καρδίτσας και τον Κώστα Βίρβο από την Κρανιά Σπροποτάμου. Ο πρώτος συνθέτης και στιχουργός συνεργάστηκε με σημαντικά ονόματα του λαϊκού τραγουδιού όπως Γρηγόρη Μπιθικότση, Μιχάλη Μενιδιάτη, Σταύρο Ζαγοραίο, Γιώργο Λούκα, Στράτο Διονυσίου, Σωτηρία Μέλου, Μαρή Κανίνου, Δίκημο Σχολιού, Πόλη Πάνω και άλλα. Πολλά να μην αναφέρω. Ο δεύτερος στιχουργός και λαϊκός ποιητής με πάνω από 2.000 τραγούδια και με αξιόλογες συνεργασίες με τους Μίκη Θεοδωράκη, Βασίλη Τσιτσάνη, Μίμη Πλέσα, Γιάννη Μαρκόπουλο, Απόστολο Καρδάρα, Γρηγόρη Πιθικότση, Στέλιο Κασατζίδη κλπ. Ο Μπάμπης Μπακάλης λοιπόν γεννήθηκε στα κανάλια Καρδίτσας το 1920. Ήταν συνθέτης στιχουργός του λαϊκού τραγουδιού κυρίως τις δεκαετίες του 50 και του 60 με πολλές επιτυχίες. Από πολύ νεαρή ηλικία άρχισε να ασχολείται με τον μπουζούκι και τον μπαγλαμά. Το 1944 καταστάθηκε στην Αθήνα και εργάστηκε εκεί για τις επόμενες δεκαετίες και συνεργάστηκε με μεγάλα ονόματα όπως ο Μπιθικότσης και ο Διονυσίου όπως αναφέραμε. Πολλά από τα τραγούδια που έγραψε είναι σε στίχους του Κώστα Βίργου.